Μια νέα έκθεση στο Μουσείο Φωτογραφίας επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος. Περισσότερα από 160 έργα συγκεντρούν τη δουλειά ενεργών φωτοδημοσιογράφων, πολλοί από τους οποίους δημιούργησαν αίσθηση σε όλο τον κόσμο με την αποτύπωση της δραματικής περιπέτειας των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς βραβεύθηκαν και με Πούλιτζερ. Αφορά ένα θέμα κοινωνικό και πολιτικό που στις μέρες μας δεν χρήζει ιδιαίτερων συστάσεων, την οξία προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Ως Μουσείο Φωτογραφίας που ασχολείται με τις εφαρμογές και την τέχνη της εικόνας, της ακίνητης εικόνας, θεωρήσαμε ότι ήταν αυτονόητη η υποχρέωσή μας να κάνουμε και εμείς μια παρέμβαση αναδεικνύοντας μια ανθολογία εικόνων από 26 Έλληνες φωτογράφους στην ισχυρή πλειοψηφία τους φωτοδημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν μέσα από το βλέμμα τους αποτυπώσει γνωστές και λιγότερο γνωστές, καινούργιες αλλά και παλαιότερες πτυχές αυτής της μεγάλης κρίσης. Περιδιάβαινα μέσα στο κάμπ, όπου ξαφνικά άκουσα φωνές. Ένα φορτηγό εμφανίστηκε στη μέση του πουθενά και άρχισε να μοιράζει φαγητά. Πρόσφυγες και μετανάστες πλησίασαν, αλλά ήταν τόσο πολύς ο κόσμος, όπου αυτοί που κάνανε το μοίρασμα δεν μπορούσαν να το ανταπεξέλθουν, εν πάση περιπτώσει, οπότε αρχίσανε να πετάνε στον αέρα φαγητά, ψωμιά, αυγά. Γινόταν ένας χαμός από κόσμο με χέρια σηκωμένα που προσπαθούσαν να πιάσουν ό,τι μπορούσαν, είτε ψωμί είτε αυγό. Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στην περιοχή Ακτσάκαλε της Τουρκίας. Είναι ακριβώς στα σύνορα με τη Συρία. Αυτό που βλέπετε, το σειρμάτινο πλέγμα, είναι ο φράχτης που χωρίζει τη Συρία με την Τουρκία. Για πολλές μέρες ένας τεράστιος αριθμός άνθρωπων, αρκετοί χιλιάδες, είχαν καταφύγει στα σύνορα από τη μεριά της Συρίας, γιατί είχαν βρει καταφύγιο εκεί, προσπαθώντας να αποφύγουν τη μάχη για το Τελ Αμπιάντ, την πόλη όπου πολεμούσαν ο Ισλαμικός στρατός και οι Κούρδοι μαχητές. Σύρος πρόσφυγας κρατά το παιδί στην αγκαλιά του, εκλυπαρώντας για βοήθεια από τη στεριά στα παράλια της Λέσβου. Γιατροί στη Λέσβο πασχίζουν να επαναφέρουν στη ζωή τετράχρονο κορίτσι μετά από ναυάγιο στα νερά του Αιγαίου. Αστυνομικός της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας υψώνει τον κλόπ του, προσπαθώντας να αναχαιτήσει την είσοδο μεταναστών και προσφύγων στη χώρα του. Σύρος πρόσφυγας φυλά την ανήλικη κόρη του, προσπαθώντας να την ηρεμήσει και να την προστατεύσει από τη σφοδρή καταιγίδα. Είναι μερικά μόνο από τα συγκλονιστικά και πολλές φορές σκληρά φωτογραφικά κλικ της έκθεσης. Είναι κάτι που το έχουμε ξαναζήσει, είναι κάτι το οποίο έχει μια εξέλιξη. Ίσως και η χρήση και η αναφορά σε αυτή τη φράση από την ταινία του Αγγελόπουλου, το θίασο, το γεγονός ότι αυτό το εγώ ήρθα από την Ιωνία, από τη θάλασσα, εσείς από που ήρθατε, ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά πράγματα που μπορούσαμε να βρούμε έτσι, σαν ξεκίνημα αυτής της έκθεσης, πέρα από την εκτίμηση που έχουμε και οι δύο για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Είχε να πει ακριβώς αυτό το πράγμα έτσι, με δύο πολύ απλές, πολύ λιτές κουβέντες. Το λιμενικό τους έριξε τον προβολέα πάνω, τους είπε «Είσαι ελληνικό έδαφος, σε ελληνικά χωρικά ύδατα» και αφού τους είδαν ότι δεν κινδυνεύουν, τους αφήσανε και βγήκανε. Και εδώ πέρα βλέπουμε στην αντανάκλαση τη Μυτιλίνη και τα υπόλοιπα φώτα του λιμενικού σκάφους. Η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη στο λιμάνι και πλαισιώνεται από παράλληλες δράσεις, ξεναγήσεις, προβολές και εκδηλώσεις λόγου.